Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, ξεκούραση πλέον. Όλοι ευχαριστημένοι. Έχεις ηρεμήσει από τους πανηγυρισμούς, έχετε συνέλθει? Ναι, το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα. Τώρα πλέον αρχίζουμε και ξεκουραζόμαστε σιγά σιγά. Και ναι, πλέον κοιτάμε την επόμενη μέρα. Αλέξανδρε, αυτή η κατάκτηση του κυπέλου σήμαινε, μετά από όλα όσα προηγήθηκαν αυτή τη χρονιά, σήμαινε ίσως και κάτι παραπάνω για εσάς? Θέλατε δηλαδή να δώσετε κάποιες αποδείξεις, να δείξετε ότι είστε ανώτεροι από την ΑΕΚ? Νομίζω ότι το κύπελλο δεν είχε να κάνει με αυτό το κομμάτι. Θέλαμε να δείξουμε, είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε με μια ομάδα η οποία δεν είχε τελειώσει το πρώτο παιχνίδι. Θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ανεξαρτήτως του κυπέλλου. Περίμενες να περάσεις ένα τόσο εύκολο, θα έλεγα, απόγευμα σχετικά? Αν εξαιρέσουμε την δύσκολη επέμβαση που έκανες εκεί στο 82 στο Σούτο Αραούχο, κατά όλα δεν απειλήθηκες ιδιαίτερα. Έτσι είναι. Η ομάδα εμφανίστηκε πάρα πολύ διαβασμένη. Τα παιδιά κάνανε εξαιρετική δουλειά, οι συμπαίκτες μου, και που χρειάστηκε, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βέβαια ήταν πάρα πολύ λίγες φορές. Συγκεκριμένα στο 82 του Αραούχο, αλλά όπου χρειάστηκε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί ήμουν εκεί. Είπες νωρίτερα ότι το ζήσατε έντονα και στους πανηγυρισμούς και στο πάρτι την επόμενη μέρα, έτσι, και στο αεροδρόμιο και στο Λευκό Πύργο. Θέλω να μου πεις για εκείνη τη στιγμή με τον θείο σου, ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε τις επόμενες ημέρες. Ναι, έτσι είναι. Εκείνη τη στιγμή βγαίνει όλη η πίεση. Ο θείος μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου βήματα είναι δίπλα μου και ήθελε από πολύ μικρός μάλλον να δει αυτή τη στιγμή. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να του αφιερώσω το κύπελο εν μέρη με την κίνηση αυτή. Και εντάξει, ήταν έντονες οι στιγμές, η κίνηση. Μετά από... Πες μου. Ήταν μια κίνηση η οποία ήθελα να την κάνω πολύ καιρό. Μάλιστα. Μετά από όλα όσα είχαν γίνει και στον τέρμι του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, είχατε έτσι μέσα σε ένα πείσμα, ίσως, μια πίεση παραπάνω να δείξετε κάτι γενικότερα? Ήταν ένα έξτρα κίνητρο, μπορώ να πω. Δεν τελείωσε το παιχνίδι και είχα ένα κίνητρο παραπάνω και ώστε να αποδείξω κι εγώ ότι ήταν άδικο όλο αυτό που είχε γίνει. Γιατί είναι κρίμα να βγαίνουν νικητές, εκτός αγωνιστικού, εκτός των τεσσάρων γραμμών. Ειδικότερα για σένα, μετά τις επιδόσεις σου δέχτηκες πολύ λίγα γκολ φέτος. Και γινόταν και το σχετικό αστείο, δεν ξέρω αν θα το είπαν και σένα, φαντάζομαι, ότι είσαι ο μόνος θεματοφύλακας που δέχτηκες 6 γκολ στα δικαστήρια, έτσι? Ναι, έτσι είναι. Παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά είναι αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Σίγουρα. Στην Ελλάδα όλα υπάρχουν. Ατομικά τώρα έκανες μια εξαιρετική σεζόν. Έσπασες ιστορικά ρεκόρ στον ΠΑΟΚ. Ρεκόρ απαραβίασης εστίας για πάνω από 900 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα, από τη στιγμή που μπήκες στην εστία, άρπαξες την ευκαιρία και με το παραπάνω και απέδειξες ότι εδώ είμαι. Και πώς κρίνεις εσύ αυτή τη χρονιά? Περίμενες να γίνει τόσο καλή, να εξελιχθεί έτσι για σένα? Σίγουρα δεν περίμενα να πάει έτσι η χρονιά τόσο καλά. Ακόμα και οι στόχοι που είχα βάλει στην αρχή της χρονιάς δεν ήταν τόσο υψηλοί όσο εξελίχθηκε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ατομικά βέβαια περισσότερο, ομαδικά όχι τόσο, γιατί η ιστορία της ομάδας ήταν να κατακτήσει το double. Αλλά νομίζω ότι αν με ρώταγε κάποιος στην αρχή της χρονιάς δεν θα μπορούσα να πω ότι θα καταφέρω αυτά τα πράγματα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί μέσα τη δουλειά μπόρεσα και κατάφερα αυτά που καταφέρει φέτος. Τώρα ο στόχος ο επόμενος στην καριέρα σου είναι να καθιερωθήσεις στον ΠΑΟΚ, να επιδιώξεις να μεταγραφείς στο εξωτερικό ίσως, δεν ξέρω ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου. Την υγεία μας έχουμε πάνω απ' όλα. Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσει καλά η χρονιά στην προετοιμασία. Έχουμε πάρα πολύ ψηλό στόχο σαν ομάδα να πάμε στο Μίλου Champions League και είναι και πολύ γρήγορος αυτός ο στόχος, ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίς. Θέλω πάρα πολύ να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ. Δεν έχω καταφέρει τίποτα μέχρι στιγμής. Η διάρκεια είναι αυτή που σε καθορίζει, ειδικά σαν τερματοφύλακας. Θέλω πάρα πολύ να μείνω στην ομάδα και να καταφέρω πράγματα. Έτσι, όπως είπες, είναι πολύ σημαντική η διάρκεια, ειδικά για έναν τερματοφύλακα.
Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στους στόχους την επόμενη σεζόν και στο στόχο του Champions League, Βασιλεία ή Άγιαξ, τι προτιμάς? Θέλω τον Άγιαξ. Γιατί υπάρχει προϊστορία με αυτήν την ομάδα, υπάρχει κίνητρο, ο κόσμος θέλει και εκείνος από ότι μου δείχνει αυτή την ομάδα και είναι ένα επιπλέον κίνητρο να περάσουμε αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Άγιαξ λοιπόν επιλέγει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να περάσει στην επόμενη φάση η ομάδα ως πρώτος στόχος. Σίγουρα, έτσι. Να σε πάω τώρα στο κεφάλαιο εθνική ομάδα. Μια πικρία, ένα παράπονο. Δεν ξέρω, νομίζω ένα κενό. Ένα κενό, δεν θέλω να κάτσω και να ασχοληθώ με αυτό το κεφάλαιο παραπάνω, γιατί κοιτάω μόνο την ομάδα μου πλέον. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο. Εσύ σίγουρα παραμένει φυσικά ένας πολύ ψηλός στόχος, όπως είναι για κάθε ποδοσφαιριστή, κλείσει την εθνική ομάδα, και φαντάζομαι ελπίζεις να δικαιωθούν οι κόποι σου, διότι κατά κοινή ομολογία φέτος έδειξε ότι αξίζει να είσαι εκεί. Τώρα οι λόγοι για τους οποίους δεν είσαι. Φαντάζομαι θα συνεχίσεις να έχεις αυτό το στόχο, έτσι, και να αποδείξεις ότι πρέπει να είσαι εκεί. Ναι, έτσι είναι, ανεξαρτήτως από το τι έχει γίνει, είναι κάτι πάρα πολύ θυμητικό να αγωνίζεσαι για το εθνόσημο, και σίγουρα είναι στόχος. Σίγουρα. Φέτος, κατά τη διάρκεια της σεζόν, είδαμε ότι ένα από τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ ήταν η άμυνα. Τα λίγα γκολ παθητικό, η αμυντική λειτουργία γενικότερα της ομάδας. Εσύ, πέρα από τις επιδόσεις σου κάτω από τα δοκάρια, επαφήσουμε την άμυνα ίσως ή κάποιες οδηγίες του Λουτσέσκου, πώς κυλούσαν έτσι τα παιχνίδια, η επικοινωνία που είσαι με τους συμπαίκτες σου, αν θες να μας πεις ορισμένα στοιχεία για την αγωνιστική κατάσταση μέσα στη σεζόν. Ναι, ξεκάθαρα η πρώτη τοποθέτηση του προπονητή μας ήταν η επικοινωνία και η καλή χημεία που πρέπει να έχει ο ένας στρατοφύλακας με τη ζώνη άμυνας. Εκεί ήθελε να δώσει περισσότερο βαρύτητα. Εκεί δούλεψα και εγώ πάρα πολύ στο πρώτο διάστημα στην ομάδα. Αλλά να έχω πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τους συμπαίκτες μου, ειδικά την τετράδα της άμυνας μου. Πιστεύω το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε αποκτήσει με τα παιδιά μια τρομερή χημεία και μακάρι να δουλέψουμε παραπάνω και να την πάμε σε πιο μεγάλο βαθμό. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Λουτσέσκου μάλιστα είχε δηλώσει ότι για σένα, επειδή ήσουν συνηθισμένος να παίζεις σε ομάδες, στον Μπας Γιάννενα, ας πούμε, πέρσι, στον Παθρακικό, όταν ήσουν, που δεν ξεκινούσαν το παιχνίδι από τον τερματοφύλακα, δηλαδή αναγκαζόσουν να διώχνεις περισσότερο την μπάλα. Αυτό ήταν ένα σημείο που ίσως χρειαστεί να βελτιώσεις στον ΠΑΟΚ. Εσύ το βλέπεις έτσι, ότι χρειάζεται όντως, δηλαδή με την μπάλα στα πόδια, ναι, να αναπτύσσεις το παιχνίδι. Έτσι είναι, ο κάθε προπονητής έχει ένα πλάνο. Με το πλάνο του προπονητή θέλω να πηγαίνω και εγώ. Δηλαδή στις προηγούμενες ομάδες μου θέλανε μπροστά την μπάλα. Μπροστά την μπάλα έπρεπε να παίξω και εγώ. Φέτος ο κύριος Λουτσέσκο θέλει build-up, θέλει να ξεκινάμε πίσω από πίσω την μπάλα, όπως είναι σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Η δική μου η θέση είναι ότι θέλει ο προπονητής μου να προσπαθώ να το καταφέρω στο μέγιστο. Αυτό προσπάθησα φέτος, να παίζω με την άμυνα, με το 6, με το 2, με το 3, να ξεκινάμε την μπάλα από πίσω, να μην υπάρχει φόβος και να δείχνουμε μια ανωτερότητα. Φυσικά και ό,τι μου λέει ο προπονητής μου θα κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω. Mm-hmm. Αλέξανδρε, μιας και η σεζόν τελείωσε τώρα, τι κρατάς από όλη αυτή τη σεζόν, θα μου πεις σίγουρα από την κατάκτηση του κυπέλου, έτσι, κάποιες άλλες έτσι, επιμέρους στιγμές, ίσως κάποια στοιχεία που θα κρατήσεις από αυτή τη σεζόν, τι θα σου μείνει έτσι, έναν απολογισμό? Νομίζω ένα στοιχείο που δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα και θα πω ότι το κρατάω, το έχω πιο ψηλά από το κύπελο, είναι η εμπιστοσύνη που έχω, είναι την εμπιστοσύνη των συμπαιχτών μου. Έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπαιχτών μου και αυτό νομίζω είναι μια κατάκτηση η οποία είναι πιο σημαντική για μένα. Και στα social αλλά και μέσα στα αποδυτήρια, αυτό που βλέπω από τις υπέρτες μου, η εμπιστοσύνη και όλη αυτή η αγάπη που μου δείχνουν, είναι κάτι παραπάνω από το κύπελλο. Mm-hmm. Σημαντικό πολύ βέβαια, σε μια ομάδα δεν υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύεις ότι αυτή η χρονιά ατομικά για σένα αποτελεί για την καριέρα σου, φαντάζομαι αν μη τι άλλο ήταν η κορυφαία σεζόν σου μέχρι στιγμής, έτσι, αν και στα 28 σου,
Πιστεύεις ότι ίσως αποτελέσει και μια καθοριστική σεζόν για τη συνέχεια της καριέρας σου? Ξεκάθαρα θα τη χαρακτηρίσω στην καλύτερη σεζόν μου, γιατί είναι με μια ομάδα υψηλού επίπεδου και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει διάρκεια, θα υπάρχουν και περισσότερα και μια κατάκτηση πρωταθλήματος και περισσότερα πράγματα να δείξουμε και εμείς ότι μπορούμε να καταφέρουμε και ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κάτι παραπάνω. Έτσι, υψηλή στόχη και στην Ευρώπη. Όταν ήρθε στην αρχή της χρονιάς, ο ΠΑΟΚ είχε 5 τερματοφύλακες, έτσι, με τον Μπρίκιτς που συνέχεια αποδεσμεύτηκε και μείνατε 4 με τον Ρέι, τον Γλύκο και τον Σιαμπάνη. Ο ανταγωνισμός σου δημιούργησε έξτρα κίνητρο, μια πίεση παραπάνω, ίσως άγχος, πώς το εισέπραξες? Πιστεύω πως ήταν πιο πολύ δημιουργικό το άγχος. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και από την πρώτη στιγμή βελτιωνόμουν σε πάρα πολλά κομμάτια. Βέβαια έχει συντελέσει και ο κύριος Σκιαθίτης σε αυτό το κομμάτι που είναι από την πρώτη στιγμή κοντά μας και με έχει βελτιώσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης και οι συμπαίκτες μου, γιατί ο κάθε συμπαίκτης σου σε βοηθάει και εκείνος από την πλευρά του να εξελίσσεις. Ωραία. Κλείνοντας έτσι, αν θέλεις να στείλεις ένα δικό σου μήνυμα στον κόσμο για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, για το κύπελο, για τη νέα σεζόν ίσως. Αυτό που έχω ξαναπεί, μέσα από τη συσπήρωση που δείξαμε φέτος και ο κόσμος συγκεκριμένα ενώθηκε όλος και μας αγκάλιασε, καταφέραμε πράγματα. Έτσι θέλουμε και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί, να είναι συσπηρωμένος ο κόσμος και να μας υποστηρίζει. Πιστεύω ότι πως αν θα συνεχιστεί αυτό, θα καταφέρουμε και άλλα περισσότερα σαν ομάδα, σαν ΠΑΟΚ, σαν οργανισμός. Συσπήρωση του κόσμου λοιπόν. Ωραία, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε συγχαρώ για την εξαιρετική σεζόν που έκανες, ομολογουμένως, για την κατάκτηση του κυπέλου και εύχομαι να συνεχίσεις την ανωδική πορεία στην καριέρα σου και να πετύχεις ακόμη περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Να είστε καλά.